Ήρθαν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Φαίνεται και το σκηνικό μας άλλωστε. Είμαστε καλεσμένοι ή ακόμα καλύτερα καλούμε εμείς κόσμο στο σπίτι μας. Με στόχο τι? Με στόχο να περάσουμε καλά, να ευχαριστηθούμε την παρέα μας, να αγαπηθούμε, να έρθουμε κοντά, να νιώσουμε τη ζεστασιά των γιορτών. Αυτό δεν θέλουμε όλοι. Αυτό θέλουμε. Τι θα κάνουμε εμείς σήμερα? Θα σας δώσω 5 τρόπους για να μπορέσετε να περάσετε ωραία σε αυτά τα εορταστικά καλέσματα. Πριν ξεκινήσω, εσείς κάντε εγγραφή στο κανάλι μας όσοι δεν έχετε κάνει για να το δυναμώσουμε και να έχουμε μια ισχυρή παρουσία στο YouTube και πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις με όλα μας τα καινούργια βίντεο. Ξεκινάμε λοιπόν και πάμε να δούμε 5 τρόπους για να περάσουμε καλά στα εορταστικά καλέσματα. Νούμερο 1. Ποιους καλούμε? Ξεκινάμε ένα επιτυχημένο κάλεσμα από τους συνδετημόνες, όπως τα λέγαμε και σωστά ελληνικά. Προσέχουμε πάρα πολύ ποιους ανθρώπους θα προσκαλέσουμε. Θέλουμε να είναι άνθρωποι με τους οποίους νιώθουμε άνετα, ξέρουμε ότι ταιριάζουμε και ότι και μεταξύ τους θα ταιριάξουν στην παρέα. Δεν είναι αυτές οι περιπτώσεις, αυτά τα καλέσματα, οι ιδανικές μέρες για να κάνουμε πειραματισμούς σε παρέες. Τώρα, αν εμείς έχουμε δεχτεί αρκετές προσκλήσεις από φίλους, γνωστούς, συγγενείς και δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε, θα πάμε, παιδιά, εκεί που ξέρουμε ότι θα περάσουμε καλά. Μία φωτογραφία, μία ιστορία. Ζητήστε από τους καλεσμένους σας να φέρουν μαζί τους μία με δύο φωτογραφίες τους και ζητήστε το αυτό και από τους μεγάλους, αλλά και από τους μικρούς. Φωτογραφίες από κάτι που έκαναν στο παρελθόν, κάπου που πήγαν, που πέρασαν ωραία, κάτι που θα πει μία ιστορία για αυτούς που οι υπόλοιποι δεν την ξέρουν. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος αυτός να αποκαλυφθούν σε εμάς πτυχές της προσωπικότητας των ανθρώπων που μπορεί να ζούμε μαζί τους μια ολόκληρη ζωή και να μην τις γνωρίζουμε. Παράκληση. Κρατήστε τα παιδιά μαζί σας σε αυτή τη διαδικασία. Βάλτε τα σε αυτό το μεγάλο τραπέζι που θα είσαστε όλοι μαζί. Μην τα διώξετε εκεί στην άκρη του σαλονιού, στο χαμηλό του τραπεζάκι. Όλοι μαζί για να μάθουν και τα παιδιά πώς γίνεται η κοινωνικοποίηση, πώς γίνονται οι κουβέντες. Πάντα δεν κρυφακούν άλλωστε. Τρία. Το βάζω με τις ερωτήσεις. Αν εσείς είστε οικοδεσπότες ή οικοδέσποινες, φτιάξτε ένα ωραίο βάζο με χαρτάκια μέσα που θα έχουν ερωτήσεις. Τι μπορείτε να γράψετε εκεί? Μπορείτε να ζητήσετε από τους καλεσμένους σας, αυτός που θα τραβήξει το χαρτάκι, να σας πει δύο λόγους για τους οποίους είναι πάρα πολύ ευγνώμων στη ζωή του. Ή δύο πράγματα που του συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες και του τόνωσαν την αυτοπεποίθηση. Τέτοιου ήχους και τέτοιου είδους ερωτήσεις. Για να γνωριστείτε καλύτερα. Μία ακόμη ευκαιρία για να περάσουμε καλά. Τέσσερα. Κάρτες συναισθημάτων. Ζητήστε από τα παιδιά να σας φτιάξουν κάρτες με το συνέστημα που ένιωσαν την ημέρα αυτή που πέρασαν σε όλο αυτό το κάλεσμα. Δώστε τους χαρτόνια, μαρκαδόρους, κυρομπογιές, ξυλομπογιές, ό,τι έχετε στη διάθεσή σας και πείτε τους να αποτυπώσουν αυτό που ένιωσαν. Και θα τα βοηθήσετε να αναγνωρίσουν το συναίσθημά τους και θα τα βάλετε και σε μία άλλη διαδικασία πέραν του να ψάχνονται πού είναι τα κινητά, ποιο παιχνίδι να παίξουν στον υπολογιστή και πάει λέγοντας, ξέρετε εσείς. Νούμερο 5. Ναι στη μουσική, όχι στην TV. Θα μπορούσε να είναι και σύνθημα αυτό, να το γράψουμε και σε ένα πανό, να το βλέπουν οι καλεσμένοι σας να το βουμπούν στο σπίτι, αλλά θα είμαστε λίγο ευγενικοί και πιο μαλακοί μαζί τους. Φανταστείτε τώρα μία παρέα που κάθεται γύρω από ένα τραπέζι και κάπου εκεί παίζει μία τηλεόραση, μία μουσικό πρόγραμμα. Και κάθονται όλοι κάπως έτσι και βλέπουν τους άλλους να γλεντάνε στην τηλεόραση. Ποιοι θα περάσουν καλά? Αυτοί που γλεντάνε στην τηλεόραση. Οπότε, οι τηλεοράσεις ας είναι κλειστές. Βάλτε μουσική που να αρέσει στους περισσότερους. Θα περάσετε πολύ καλύτερα, πιστέψτε με. Και ένα μικρό tip. Θα μπορούσατε, λέω εγώ τώρα, όποιος έχει τα κότσια και την πυθό, να βάλετε ένα καλαθάκι εκεί στην είσοδο του σπιτιού και να πείτε στους καλεσμένους σας ότι μπαίνοντας μπορείτε να αφήσετε εδώ το κινητό σας και να το πάρετε φεύγοντας. Όποιος το καταφέρει, να μας γράψει σχόλιο και εμείς θα του στήσουμε αυριάντα, μη σας πω. Ήταν οι 5 τρόποι για να περάσετε καλά στα εορταστικά καλέσματα. Πού θα κάνετε, στους φίλους συγγενείς ή θα πάτε σε φίλους και συγγενείς? Κάντε ένα like στο βίντεό μας εφόσον σας άρεσε και μοιραστείτε το και με τους φίλους σας για να είσαστε όλοι σωστά προετοιμασμένοι αυτές τις ωραίες μέρες των γιορτών.
να περάσετε καλά, να περάσουμε όλοι καλά. Κάτω στα σχόλια σας έχω αφήσει ένα link με την κουβέντα που κάναμε με την Νικόλ Κωνσταντάκη για τους τρόπους που μπορούμε να φεύγουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε στα καλέσματα που κάνουμε για να περνάμε όλοι καλά. Και εμείς τους οικοδεσπότες, αλλά και οι καλεσμένοι μας. Καλές γιορτές να έχουμε!